ξεματιάζεσαι πριν ξεκινήσεις. Μάλλον θέλω να ξεματιάζουμε πριν τέσσερις. Δεν βγαίνει τίποτα. Πέτρος Κωστόπουλος, 3,5. Δεν έπιασε το μάτι. Έλενα Παπαρίζου, 4. Σκοτάδι. Αλέξης Κοστάλας, 3,5. Σύνολο, 11. Πώς σου φάνηκε η βαθμολογία? Δεν την είδα. Εντάξει, νομίζω ότι η Μπαλατσινού ήταν, ας πούμε, η Μπαλατσινού ήταν Jenny to the point. Σκοτάδι, χαμός, 5 πυροβολισμοί. Πώς φάνηκε η βαθμολογία? Δεν ξέρω. Ήταν ωραία η βαθμολογία σου. Και η Πινελόπη Κακομοίρα είχε πάθει πανικό όση ώρα σκοτίνιαζε. Μα δεν ήταν πολύ αγχωμένο το κορίτσι. Δεν την ακούνε, παιδιά, όντως. Παιδιά, δεν ξέρω. Μήπως ο κύριος αυτός δεν ακούγεται εκεί στο πλατάνη? Παιδιά, αποκλείεται να μην ακούγεται, γιατί το κοινό τι πώς γίνεται. Τέλος πάντων, θα αναλύσουμε τα τεχνικά του άλλου καναλιού. Ναι, μην το προχωράτε, το προχωράτε πολύ όντως. Απλά υπάρχει ανηματέρ που τους λέει χειροκροτήστε, κάποιος του λέει κάτι. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ποιος παίζει με τις μπρίζες στον Dancing on Ice, είναι το ερωτηματικό. Θέλω να το λύσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παπαρίζου! Την τηλεόραση! Τον Τάκη, τον Πέτρο! Την Πινελόπη, την Αγάπη! Στον Γιώργο, την Πινελόπη, ρε Σαστοπούλου! Κουράγιο, κορίτσου! Κουράγιο! Congratulations! Μπράβο, Πινελόπη!